ουσιαστικά αυτή την εκδήλωση σήμερα με τον έντονο συμβολισμό πρέπει να γίνει η ρουτίνα μας, πρέπει να τη συνηθίσουμε και όχι κάθε φορά να βγάζουμε φωτογραφίες, γιατί πρέπει να είναι η καθημερινότητά μας, να γίνει η ρουτίνα μας. Το άλλο δεν πρέπει να συνηθίσουμε, τις εικόνες με τα πνιγμένα παιδιά, τις πνιγμένες γυναίκες, τις έγκυες, αυτή την εικόνα, αυτό δεν θα πρέπει να το συνηθίσουμε, είπε ο κύριος Μουζάλας. Επίσης μίλησε για την Ευρώπη της αγκαλιάς. Αυτό που είδατε λέει πριν από λίγο είναι η Ευρώπη της αγκαλιάς. Υπάρχει όμως και η άλλη Ευρώπη και γίνεται μάχη. Λέγαμε νωρίτερα ότι μίλησε και ο κύριος Σούλτς, ο Μάρτιν Σούλτς. Δύο λέξεις ουσιαστικά νομίζω χαρακτηρίζουν αυτή την ομιλία. Μίλησε για συνεργασία, το είπε πολλές φορές ο κύριος Σούλτς, και αλληλεγγύη. Συνεργασία και αλληλεγγύη. Και μάλιστα είπε ότι αυτή είναι η αφετηρία και είναι μια πρόκληση ευρωπαϊκή. Το θέμα δεν είναι ελληνικό, δεν είναι γερμανικό, είναι μια πρόκληση το προσφυγικό ευρωπαϊκή. Είχαμε και την ευκαιρία να ακούσουμε και τον κύριο Αβραμόπουλο. Μίλησε για μια συμβολική κίνηση, αλλά παράλληλα βαθιά ουσιαστική, και ο κύριος Αβραμόπουλος μίλησε για αλληλεγγύη και υπευθυνότητα. Οι Ευρωπαίοι είμαστε, λέει, απόγονοι μεταναστών και προσφύγων. Κάποιες χώρες, είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, έφεραν πίσω κακές αναμνήσεις, υψώνοντας φράχτες, κακές αναμνήσεις, αναμνήσεις από το ευρωπαϊκό κακό παρελθόν. Η Ευρώπη δεν συμφωνεί με αυτά. Μίλησε για την σύνοδο κορυφής στην Βαλέτα, στη Μάλτα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, και είπε επίσης ότι κάτι